απέναντι στον Βασίλη Σπανούλη. Αυτός αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Ντεόντος Σοπρίντεζη. Θα γυρίσει αμέσως και θα ανοίξει το σκορ 2-0. Προηγείται ο Ολυμπιακός με το χουκ του Γιώργου Πρίντεζη. Με τον Διαμαντίδη δοκιμάζει για 3 ο Γκριν. Rebound από τον Τζίλντρες. Ο Τζίλντρες προσποιείται μπροστά από τον Μπατίστα. Χάνει την προσπάθεια. Έρχεται ο Πρίντεζης με νέο επιθετικό rebound. 7-47 για το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Σπανούλης με τον Λούκης πάνω του. Πρίντεζης με το Φώτση. Πρίντεζης με το Φώτση. Το αριστερό χουκ. Την μπάλα στο καλάθι. Η λόμπα για τον Σίμονς. Κόβεται από τον Λάσμε. Πρίντεζης βρίσκει χώρο από αριστερά. Ματζάρης δεξιά από τις αλλαγές έχει βρεθεί ο Φώτσης. Και ο Πρίντεζης με κοντό αντίπαλο προλαβαίνει τον Μπράμο. Περνάει και από το Διαμαντίδη. Έβγαλε πάρα πολλές άμυνες, αλλά δεν μετουσιώθηκε αυτό σε καλάθι. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει να βάλει την μπάλα στο καλάθι για να κερδίσει. Πρίντεζης. Ξαναμαζεύει την μπάλα. Μετά την προσπάθεια του Διαμαντίδη για το rebound με ψηλότερο αντίπαλο. Πρίντεζης. Δεξιό χουκσάτ είναι εύστοχος. 48-58. Πρίντεζης χαμηλά με το Ματσιούλης. Πρίντεζης μπάλα στο, δεξί, τη φέρνει στο αριστερό. 50-62. Κινείται μακριά από την μπάλα ο Παπα-Νικολάου. Την παίρνει τώρα, ψάχνει τον Μιλουτίνοφ. Ξεπερνάει τον Κίστο Παπα-Νικολάου. Η reverse. Πρίντεζης για 3. Το παιχνίδι το πόδι. Πρίντεζης ξεκινάει τον πάσιμο με ταμπλό, τώρα θα σκοράρει. Νέες προϋποθέσεις εθνικιασμού των Ερυθρολεύτων που σουτάρουν και πάλι για 3 από τη γωνία. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει όλα αυτά τα λάθη του σήμερα. Καλάθης ωραία τρίπλα πάνω στο Σλούκα. Τον κλείνει όμως ο Χάινς και του κλέβει την μπάλα. Εθνικιασμός του Ολυμπιακού. Χάινς περνάει την άμυνα με ταμπλό αστοχή. Έρχεται για follow κάρφωμα ο Πρίντεζης. Αυτός πάει χαμηλά. Με τον Καϊμακόγλου καλάθι και φάουλ, νικάει κατά κράτος εδώ τον Κώστα Καϊμακόγλου ο Γιώργος Πρίντεζης. Υπέρ του διαφορά στο απόψινο παιχνίδι, με τις βολές ο Καϊμακόγλου μειώνει 47-38. Πρίντεζης με το ένα χέρι, είναι και πάλι εύστοχος, 49-38. Ο Βουγιούκας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, το είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, όταν έκανε το τρίτο φάουλ, πόσο μεγάλη απώλεια ήταν για τον Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου για 3 είναι άστοχος. Επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό με τον Πρίντεζη. Δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει θράψη στα επιθετικά rebound. Προτιμάει την μπάσα στον Πρίντεζη. Αυτός με τον Διαμαντίδη παίζει ένας εναντίον ενός. Και με το σουτ που, τον έχει χαρακτηρίσει τα τελευταία χρόνια και ειδικά τη φετινή σεζόν, γιατί αυτή την κίνηση την έχει τελειοποιήσει. Και βάλει το σώμα του έτσι ο Καλάθης με πλάτη στην μπάλα. Ήταν ήδη έξω και έτσι ο Κετσεβίτσος μένοντας μέσα είχε αυτή τη φάση. Υπήρχε διαφορετική αντίδραση στην τελευταία φάση. Στην προηγούμενη φάση που έκλειψε την μπάλα έγινε αλλαγή. Στην τελευταία φάση έμεινε πολλή ώρα πάνω στο Γιασκεβίτσος και έτσι βρέθηκε εύκολη πάσα για το κάρφωμα του Μπατίστ. Τσατσαρίς, λάθος πάσα πάνω στον Ντόρση. Αυτός αμέσως για τον Πρίντεζη που τρέχει στον εφηδιασμό και φτάνει μέχρι το lay-up. Διασμός του Παναθηναϊκού τον σταματάει ο Παπα-Νικολάου. Ο Καλάθης δεν πρόσεξε το τελείωμα με το lay-up. Σπανούλης για τον Παπα-Νικολάου, έξω αυτός για τον Πρίντεζη, χωρίς άμυνα, ο φόρβορ του Ολυμπιακού για 3. Αλλαγή. Σπανούλης με το Βουγιούκα, η πάσα στο πλάι, Πρίντεζης με το ένα χέρι και αυτό μέσα. 66-59. Γιώργος Πρίντεζης. Σκρίν από τον Βούισιτς πάνω στο Σπανούλη, ο Γκριν στο Τζίλντρες, ο Τζίλντρες για 3. Ο Πρίντεζης σε κάρφωμα εντυπωσιακό καθώς ακολούθησε τη φάση και κάνει το σκορ 5-2 με αυτή την εντυπωσιακή φάση που ξαναβλέπουν. Μπατίστ. Καλύπτει τις πάσες. Βλέπετε την πάσα που βγάλε αυτή. Ναι, την ασίστ πάσα και το τρίποντο του Πρίντεζη που ξαναβάζει τον Ολυμπιακό μπροστά. 27-25. Βούισης. Πρίντεζης. Με το Σάκοντα εκεί θέλει να εκμεταλλευτεί. Έρχεται ο Τσίλντρες νέο χαμένο λεά. Πάλι ο Πρίντεζης. Goal foul. 53-52. Εξαιρετική στο ξεκίνημα της φάσης από τον Σπανούλη που πήρε τα βήματα από τον Μπουρούση. Έφτασε γρηγορότερα στο καλάθι, αλλά αστόχησε τελικά. Πρίντεζης. Ο Σπανούλης και γενικότερα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει αυτό το μισμάτς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πρίντεζης με τον Πρίντεζης εναντίον Μασιούλης. Εδώ πετυχαίνει. Είναι ψηλό το σκορ για το δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σαφέστατα, είναι αρκετά ψηλό. Ντάνστον, Πρίντεζης. Ξεφεύγει από το Ματσούλης για μια ακόμη φορά. Εκεί όμως είναι περπέρον και μαζεύει την μπάλα. Βήμα πίσω, σουτ.
Πρίτεζης κερδίζει το rebound απέναντι στο Φώτση. Δύο προσποιήσεις. Κερδίζει και τον Φώτση στο, κοντά στο καλάθι. Μάζαρης, Πρίτεζης. Ο Φώτσης τώρα πάνω του. Η κίνηση με τα αριστερό Φούξα ταυτόχρονα νωρίτερα. Θα χτυπήσει πάνω του Ολυμπιακός. Τέσσερα Παναθηναϊκός. Κανένα Ολυμπιακός. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το τρίτο δεκάλεπτο. Καθώς ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα μπορεί να εκτελέσει βολές. Προλαβαίνει και το Ματσιούλης και τον Κις που ερχόταν σαν βοήθεια. Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες υπερισχύει ο Παναθηναϊκός. Με τη μία ο Πρίτεζης, σε αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Μπάλα φτάνει στον Σπανούλη και πάμε στον Κώστα Σκουλά. Θέλει γρήγορα κινήσει, θέλει γρήγορα κινήσει ο Γιώργος Βαρτζόκας. Ενώ τώρα ο Πρίτεζης κατεβάζει διαφορά κάτω από τους 10 σε μονοψήφιο μετά το 28-19 που ήταν στο τέλος της πρώτης περίοδου. Ωραίο ματσάπ είναι αυτό μεταξύ Καλάθη και Σπανούλη, όπως και στην αντίπαρα όχθη, αυτό το Πρίντεζης Γκίς. Το Πρίντεζης τώρα θέλει να σουτάρει για 3-4-2, εκ νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε δύο ελεύθερα σουτ και με τον Παύλοβιτς και με τον Φελντέιν πριν, δεν καταφέρε κάτι. Ο Κούσμιτς δεν μπορεί να παίξει αυτά τα σουτ. Ο Ολυμπιακός το συν 6. Πρίντεζιτς και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά ο Γκίς που παίζει άμυνα στον Πρίντεζι. Ο Ραντούλιτσα, ο Καλάθης, ο Παύλοβιτς και ο Φελντέιν. Ο Πρίντεζις ο οποίος γυρίζει με τα γνωστά του καλάθια χωρίς ισορροπία. Εκεί που μοιάζουν όλα δύσκολα, ο Πρίντεζις έχει τον τρόπο να βγάλει την μπάλα από την τσέπη και να τη στείλει στο καλάθι. Ο Λοτζέσκι για τον Μάντζαρη, ο Πρίντεζις έχει και τον Γιάνκοβιτς και τον Γκις στην πλάτη του. Τώρα μόνο τον Γιάνκοβιτς έρχεται σε βοήθεια. Ο Γκις χωρίς να προλάβει, ο Πρίντεζις κάνει καλά αυτό το off-balance shoot. Είναι ο πρώτος σκόρερ στο μάτς με 9 πόντους. Στρόμπερι με τον Γκις έχει μείνει τώρα. Ο Διαμαντίδης με τον Μιλουτίνοφ. Η μπάλα περνάει στον Πρίντεζι. Καλάθι και φάουλ από τον Ραντζούλιτσα. Διπλό το κακό για τον Παναθηναϊκό. Διπλό το κέρδος για τον Ολυμπιακό. Ο Στρόμπερι θέλει να περάσει για τον Πρίντεζι. Η έξτρα προσποίηση αντί να τον δυσκολεύσει. Του φτιάχνει τη ζωή. 53-61. Χρήστο Καούρης ακόμα γρήγορα. Γρήγορη επίθεση για τον Λοντζέσκι. Σχεδίο ο Σφερόπουλος. Η οποία πήγε να βγει αν δεν έβγαινε ο Γκίστε πάνω στον Αμερικανό. Ο Πρίντεζις μέχρι μέσα θα καρφώσει 58-64. Βασιλόπουλος. Rebound του Πρίντεζι και το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού. Ακόμα 16 δευτερόλεπτα. Ποιος θα πάρει το σούτ, θα το πάρει ο Βασιλόπουλος, όχι ο Πρίντεζις. Και μετράει, είναι goal foul. Μεγάλη επίθεση από τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους με τον Παπαγιάννη στα πόδια φυσικά. Και εδώ φάλ με τον Ματζούκα. Πρίντεζις στο φλότερ σε κίνηση. Είναι κάτι που το κάνει χρόνια ο Πρίντεζις, 34 όλα. Ο Τσίλτερς από τη γωνία. Πηδάει ψηλά ο Πρίντεζις, ο Μπουρούσης, ο Πρίντεζις τελικά. Ανανεώνεται η επίθεση του Ολυμπιακού με τον Πρίντεζι να βάζει ένα παλικαρίσιο καλά και να μειώνει σε 44-45. Βούισιτς, τον Πρίντεζι, 60-62. Η εμπειρία του Βούισιτς. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Από τότε που ήρθε από το Βανκούβερ, είχε 8 παιχνίδια ήττητος κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχασε το 2006. Συν του Παντελή ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ ισορροπημένη πεντάδα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τον Άσο, βλέπουμε το shooting guard, βλέπουμε το small forward, το τριάρι. Ξεκίνησε λοιπόν η τέταρτη περίοδος. Ο Γκρίρ, ο Μπλάκνι, ο Μπουρίστης, ο Πρίντεζης και ο Γκούτζι είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Γκρίρ θα βγάλει και έξι την πάσα. Ο Πρίντεζης που θα κάνει και τον πάσιμο. 61-47. Βασιλόπουλος στο πλάι, τροφοδοτεί τον Μπουρούση χαμηλά. Μπουρούσης με Μπατίστ. Γυρίζει ο σέντερ του Ολυμπιακού αστοχή, αλλά έρχεται για το follow ο Πρίντεζης. Και έδειξε και κάποιους τρόπους αμπεμπλοκής του Νίκ Καλάθη, ο οποίος είναι ο μόνος άσος αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό. Το ερώτημα είναι πότε θα, αν θα γίνει pick and roll μεταξύ κοντού και ψηλού, αν θα γίνει αλλαγή. Δηλαδή τώρα όλα τα σκύλα έχει πάρει με τον τεσσάριο Σπανούλης, οπότε πάλι βρίσκει ψηλό. Πρίντεζης αποφασίζει να περάσει μέσα. Χτυπάει τον Χάκε, τον όταν λέω το χτυπάει, πάει πάνω του να παίξει ένας εναντίον ενός και να σκοράρει με το αριστερό. Rebound από το βελούδινο σφυρί όπως είναι του Παρατσούκη του Λοντζέσκι. Μάντζαρη στον ευνηδιασμό,
Πρίντεζης, επιθετικό rebound, τελειώνει τη φάση. Κοιτάξτε, με την ίδια ενέργεια πρέπει να γυρίσουμε και εμείς πίσω. Δηλαδή, όταν εκτελούμε κάποιο play ή κάποια επιθετική προσπάθεια, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι τους, ώστε ο καθένας, σαν πρόληψη, να γυρίσει πίσω στο αμυντικό transition. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει το αμυντικό rebound. Ο Ολυμπιακός παίζει βόλεϊ. Πολύ βασικό σημείο στην υπεροχή του. Τα επιθετικά rebound και οι δεύτερες ευκαιρίες. Πρίντεζης θα γυρίσει. 56-36. Πρίντεζης θα γυρίσει. Ο Πρίντεζης δεν κάνει ποτέ τα δύο ίδια σουτ. Πρίντεζης 66-43. Ο Ολυμπιακός κάνει περίπατο σε αυτή την τρίτη περίοδο. Έχει ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Ο Πρίντεζης ποστάρει αριστερό. Καταπληκτική προσπάθεια. 68-47. Με το πολύ πλούσιο ρεπερτόριο του Γιώργου Πρίντεζη. Πρίντεζης με το Φότσι και double team από τον Μασιούλης. Πάσα έξω. Δεν μπόρεσε να κλέψει ο Διαμαντίδης. Μάντζαρης για τον Πρίντεζη. Στην αδύνατη πλευρά. Και το σουτ από τα 6.75 του Γιώργου Πρίντεζη είναι εύστοχο. Μειώνει και σταματάει το σερί του Ολυμπιακού. 8-3 χωρίς άμυνα. Σου τριών πόντων του Πρίντεζη που απαντάει στο τρίποντο του Διαμαντίδη. Εδώ η δημιουργία του Μάτζαρη. Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού στην άμυνα πάνω στον Πρίντεζη. Λάθος πάσα του Μάτζαρη. Διορθώνει τα πράγματα ο Σλούκας και δίνει την ασίστ για τον Πρίντεζη. Τα πράγματα ισορρόπησαν στη δεύτερη περίοδο. 19-17 το επιμέρους σκορ. Τι ζητάει ο Φραγκίστος Καλβέρνης, ενώ τώρα σκοράρει ο Γιώργος Πρίντεζης για το 50-29. Γιάννη. Πρίντεζης επιτίθεται και πάλι από την αγαπημένη του θέση. Ο Μαυροκεφαλίδης πάνω του ολοκληρώνει την καλή άμυνα εκεί στο πλάι ο Διαμαντίδης. Πρίντεζης τώρα δοκιμάζει με τον Γιάνκοβιτς που έχει γυρίσει το μάτς. Η προσποίηση του Πρίντεζη και το καλάθι για τον Ολυμπιακό. Μακίσικ. Κούρτα. Pick and roll με τον Μάρτιν. Πρίντεζης από κοντά. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού ολιγόρησε. Παπα-Νικολάου στη διείσδυση. Με ταμπλό θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Πρίντεζη για τον Ολυμπιακό. 24-17. Επιλέγει pick and roll από το πλάι με τον Πρίντεζη και αυτός με το ένα χέρι σκοράρει για να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά για τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε εδώ το side pick and roll των παικτών του Ολυμπιακού. Πρίντεζης με το Σμιθ. Πρίντεζης με το ένα χέρι πετυχαίνει καλάθι. 57-49. Εδώ ο Γιώργος Πρίντεζης. 80-76. Παπα-Νικολάου για τρεις και αυτός άστοχος, αλλά παίρνει το μακρινό rebound και κάνει τη διαφορά. Πρίντεζης από την ασίστ του Παπα-Νικολάου καρφώνει. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στο σύγχρονο μπάσκετ. Το μακρινό rebound ανανεώνει επίθεση. Ο Παπα-Νικολάου πασάρει στον Πρίντεζη και κοιτάξτε πώς αυτός πανηγυρίζει μετά το κάρφωμά του. 82-76. Στην αδύνατη πλευρά, στη weak side από την πάσα του Πρίντεζη που ποστάρισε τον Χαραλαμπόπουλο. Άστοχο σου τριών πόντων του Παπα-Νικολάου. Η συνεργασία Παπα-Νικολάου Πρίντεζη. Πρίντεζη με το Φότσι. Και το καλάθι από τον εξίρου ορμόμενο φόρβορ του Ολυμπιακού. Κώστα, ενώ ο Πρίντεζης μειώνει τους 7, δεν έχει φάει ευκαιριασμούς. Κλασική κίνηση Πρίντεζης, κίνηση από το Λόγκος. Το πόσο καλός σκόρερ και πόσο καλός φίνισερ που λένε οι Αμερικανοί. Να τελειώνει τις φάσεις είναι ο παπάς, το ξέρουμε. Ο Πρίντεζης δίνει ρεσιτάλ. Σπανούλης, Πρίντεζης για τρεις, άρχισε ο Φότσης, το τρίποντο του πριν, 72-72. Ο Παναθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ. Και καθυστερεί πολύ την οργάνωση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. 3 δευτερόλεπτα, Παπαλουκάς από τα 7 μέτρα, στο σίδερο, επιθετικό ριμπάρο από τον Βασιλόπουλο. Η πάσα για τον Πρίντεζη, ο Ολυμπιακός σκοράρει σε μια ουσιαστικά χαμένη φάση. Εδώ είναι η φάση για τις διαμαρτυρίες του... Έχει πατήσει ο Περπέρογκου, άρα η κατοχή ήταν για τον Ολυμπιακό, έγινε λάθος. Ο Πρίντεζης όμως απαντάει με γκολ εδώ, το καλάθι του Διαμαντίδη. Ο Ολυμπιακός διάβασε υποδειγματικά το μισμάτ. Το στοιχείο της παρουσίας του Μιλότσεβιτς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όταν παίζει αυτός, μένει στον πάγκο, ο Κρυρέσκι αλλιώς θα έπαιζε για την καταπληκτικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Καταπληκτική συνεργασία, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο και η ταχύτητα αλλά εδώ και είναι η κυκλοφορία της μπάλας εδώ, εδώ για το καλάθι αυτό και για το 51-48.
συνεχίζεται το παιχνίδι. 7,5 λεπτά ακόμη. Ο Σλούκας με τον Μίτογλου να είναι έτοιμος για τη βοήθεια. Ο Πρίντες έχει μείνει με τον Σάντρο Όσο. Ο Παπα-Νικολάου τον βλέπει και τον ταΐζει χαμηλά. 0-2 ο Ολυμπιακός. Ο Μαχίσικ έψαξε μια γρήγορη πάσα. Δεν κατάφερε να περάσει στον Πρίντεζη. Ο Σαντρός είναι πάνω του. Πήρε την εσωτερική. Ο Πρίντεζης προσποιήθηκε. Μοίρασε στον Έλλης. Πάλι ο Πρίντεζης άλλαξαν εντυπωσιακά γρήγορα οι δυο τους την μπάλα. 0-4. Ο Πρίντεζης απέναντι στον Μίτογλου. Συνεχίζει να προσποιείται. Με ταμπλό νικάει και τον Παπαγιάννη. 5-12. Η πρώτη του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Ο Μακίσικ έβγαλε έξω. Ο Λομόναχος. Ο Πρίντεζης σε ρυθμό προπόνησης. 3 δευτερόλεπτα, ο Πρίντες με αντίπαλο τον Όγκα στην προσποιήση. Με το αριστερό προστατεύει την μπάλα η οποία πέφτει μέσα. Επιθετικό φάουλ από τον Έλλης. Ο Πρίντες έπιασε την μπάλα με το αριστερό. Με τον ίδιο τρόπο πληγώνει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας, ο Φώστερ έχει μείνει με τον Πρίντες. Το βλέπει ο Σλούκας και του περνάει την μπάλα. 4 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός χτυπάει και αυτό το μισμάτς. 50-61. Συνεργασία. Πρίντεζη Σπανούλη, αλλαγέ. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί το Πρίντεζη και βρέθη να μιλά. Αλλά έχει αντίπαλο τον Λάσμε και όχι τον Καλάθι. Γύρισε πάντω πολύ ωραία. 0-2. Από την άλλη, τα αποσταρίσματα του Πρίντεζη είναι το σχέδιο του Ολυμπιακού. Πολύ φανερά. Πέραντι στον Τόμα γυρίζει και σκοράρει. Ακριβώ Χριστό πήρε ψήφο εμπιστοσύνη αφού πρώτα τα άκουσε. Δουλέψτε σκληρά για να ελευθερωθείτε από τα screen. Ο Ρικανός πέρασε, εισκαστή στον Πρίντεζη που έχει δυνητικό double team. Πάει να δώσει και ο Καλάθης βοήθεια. Τώρα ένας εναντίον ενός με τον Γκίστ. Πρίντεζη γυρίζει και σκοράρει. 37-46 από τον Πρίντεζη των 11 πόντων. Ανεβαίνει ο Πρίντεζη για πίκ. Ο Σπανούλης εκτελεί από τα 8. Rebound ο Πρίντεζη που προλαβαίνει τον Γκίστ. Πήρε ο Πρίντεζη, εκτελείωσε τη φάση που την πίεση του Τόμας. 49-53. Καλή άμυνα του Παπά σε πρώτη φάση, αλλά πήρε ο Πρίντεζης και τώρα έχει καθαρό πεδίο για να την καρφώσει. 67-62. Σαν πως πάλι δεν ήθελε αυτό ακριβώς που έκανε ο Παναθηναϊκός. Θέλει τρίποντο να δει με ποστάρισμα του Ιωάννη Παπαπέτρου και κάποιον έξω να σουτάρει. Το headshot του Μίτογλου που επιστρέφει στη θέση του μπροστά στον Πρίντεζη που ξεκινά από πολύ μακριά, αλλά εκθέτει τον νεαρό. Το μπλοκ είναι αντικανονικό και η πόντη του Πρίντεζη είναι πια 21. Πρίντες σε δύσκολη προσπάθεια βάζει και αυτό και αυτά τους 26 πόντους, 91-80. Ο Χάνης χάνει την μπάλα, όχι, θα τη μαζέψει τελικά με τον Έσι Λόγκ. Γιώργος Πρίντες, εύστοχο σουτ. Ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο Γιώργος Πρίντες το σουτ απαντάει για τον Ολυμπιακό. Πρίντες, σουτ, εύστοχο. 17-24 και λήξη της πρώτης περίοδου. Πρίντεζης πάλι για τον Σλούκα. Πρίντεζης εύκολο καλάθι, δεν είναι βοήθεια εκεί για τον Μπράμος. Πρίντεζης 7 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Μάτζαρης, Πρίντεζης στη γωνία. Ο Μαυροκεφαλίδης δεν πρόλαβε να βγει η απάντηση. Να σου θυμίσω ότι είναι το rank διετίας του, ενώ πριν τεσσες πάει στο χαμηλό πόστο όπως είχε δώσει. Και μιλώντας για καλλιτέχνες του Λόπος, να άλλος ένας. Σπανούλης, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, τρυπάει την άμυνα, πασάρει στον Πρίντεζη, υποδειγματικό παιχνίδι στα πρώτα 6 δευτερόλεπτα, transition παιχνίδι, για να μειώσει τις πιθανότητες του Ολυμπιακού για transition. Βοήθεια από τον παίκτη του Πρίντεζη, τιμωρεί ο διεθνής power forward. Ο Πρίντεζης είχε πάσα, πήγε μόνος του σε δεύτερο χρόνο με δεύτερη ευκαιρία το 50-56. Δημήτρη, στο transition με το κάρφωμα από τον Πρίντεζη. Ο Πρίντεζης όμως από το low post έχει την απάντηση. Σπανούλης, 2,5 λεπτά για το ημίχρονο, δύσκολη πάσα. Περνά τελικά για τον Παπα-Νικολάου, πάει λίγο πιο μέσα. Πρίντεζης με το γνωστό του στυλ. Πέρασε από το σκριν του Έλλης, έδωσε στον Παπα-Νικολάου. Ζευγάρι με τον Παπαπέτρου, ο Πρίντεζης χαμηλά. Πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση από τον Γιώργο Πρίντεζη. Περιμένει ο Καλάθης, ο Πολ γύρισε στο Ρούμπιτ. Πρίντεζης πέρασε, εκμεταλλεύτηκε το ότι ο Τόμας πήγε να κλέψει. Πάλι με τον Τόμας, γύρισε με τα αριστερό χέρι, σκόραρε 58-53. Για να μπορέσει ίσως κάποιες στιγμές ο Σπανούλης να
γίνει περισσότερο εκτελεστής και λιγότερο δημιουργός. Λούκας, η πάσα από κοντά. Ο Πρίντεζης που έχει περάσει το παιχνίδι με αριστερό αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ικανοποίησα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από την άμυνα της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, αρκετά παράπονα για το επιθετικό κομμάτι. Και ενώ ο Πρίντεζης με εξαιρετικό αριστερό λέει σκοράρει για τον Ολυμπιακό και μειώνει στα 16-13. Θέλει το μακρινό σουτ ο Ιβκοβιτς από τον Λιφανό που έπαιξε στην Γιάννη Ρήτα. Πρίντεζης ευστοχή και είναι η λύση του Ολυμπιακού στις τελευταίες επιθέσεις. Λάθος του Παναθηναϊκού. Λούκας. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού και καθώς ο Σάντο πήγε στη βοήθεια του Σμιθ. Και πάμε στο Γιάννη Νάτου. Η μπάλα στον Μάρη στην πρώτη επίθεση και πήγε ρόλο και τον Κασιδηβίτσου στην δεύτερη. Ενώ ένα ερώτημα, ενώ ο Πρίντεζης έχασε το πρώτο σούτ, αλλά σκοράρει με τη δεύτερη προσπάθεια. Το 44-42. Το μάθαμε καλά από την τετραετή παρουσία του Σιένα και την παρουσία του στα Final Four. Τις χρονιές που πέρασαν μέχρι πέρσι, όπου πλέον πήρε τον τίτλο με τον Παναθηναϊκό. Η πάσα στην καρδιά της ρακέτας από τον Σπανούλη στον Πρίντεζη που συνεχίζει να είναι η αιχμή του δόρατος για τον Ολυμπιακό. Ο Ντάρντεν ελεύθερος για τρεις, ο Πρίντεζης 9-10 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό ξανά μετά το αρχικό 0-2. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στα περίπου 2,5 λεπτά που έχουμε παίξει στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν έχει βρει ακόμη καλάθι, 18-26 για αυτό. Ο Μάτζαρης βρίσκει ανοιχτό το διάδρομο και βρίσκει και ελεύθερη πάσα στον Πρίντεζη, ο οποίος τιμωρεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. 34-43. Ο Σπανούλης, ο Μάτζαρης ελεύθερος, ο Πρίντεζης για τρεις από τη γωνία. 39-48. Ο Σλούκας απέναντι στον Φώτση, ο Πρίντεζης με τον γνωστό του τρόπο ο ίδιος ανανεώνει την επίθεση και τελειώνει τη φάση. 46-58. Στα 6 δευτερόλεπτα ο Πρίντεζης από τη γωνία. 57-69. Στον Τσίντρες διστάζει αυτός για τρεις, του δίνει τον χώρο ο Περπέρογλου. Καλή πάσα του Τσίντρες προς τον Πρίντεζη, καλάθι και φάουλ. Γενικά βολές, πάρα πολύ ψύχρεμοι. Στα δίποντα 11-20, 55% έχει ο Ολυμπιακός, 54% ο Παναθηναϊκός, 13-24. Ένα παιχνίδι για πολλά νεύρα, έτσι, με πάρα πολλή συζήτηση πριν γίνει αυτό το παιχνίδι. Ανούλης, Νίκολας, Πέκοβιτς, Φώτσης και Περπέρογλου, όπως δηλαδή ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά, Τσίλντρες, Γκρίρ, Βούισιτς, Παπαλουκάς και Πρίντεζης, πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Έξοχη πάσα του Παπαλουκά στον Πρίντεζη και ισοφάριση 43-43 μετά από μια μαγική πάσα του Παπαλουκά προς τον Γιώργο Πρίντεζη. Γυρίζει, θέλει να τροφοδοτήσει τον Ντομάσεβιτς, κλείνει η άμυνα του Ολυμπιακού και κλέβει διαβασμένη στην άμυνα με πάσες στους ψηλούς από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Η άμυνα του Ολυμπιακού ζήτησε εξ επαφής, αστόχησε. Πρίντεζης ένα ακόμη επιθετικό rebound και στο καλάθι. Ο Πρίντεζης, Πρίντεζης που πέρασε το παιχνίδι με 8 πόντους στο Σταντελής και Φιλίας. Και ο Ντοσίτς split out στον Πρίντεζη που είναι στημένος για 3. Στο προηγούμενο απάντηση, στο προηγούμενο σερί του Ολυμπιακού, Παπαλουκάς, Πρίντεζης ένα κάτι στα σούτ που μου θύμισε τον Walter Berry. Split out από τον Παπαλουκά. Πρίντεζης από τα 3 μέτρα ευστοχή. 60-63, Κώστας Κουλάς. Μπατίστ με κοντύτερο αντίπαλο. Χάνει την μπάλα από τον Παπαλουκά. Ο έμπειρος Παπαλουκάς κρύβει την μπάλα. Γκόρντον. Είναι Σπανούλης στον Πρίντεζη. Πάλι αυτό το κάτι στα σούτ, το κάνει δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά με το αριστερό, μια με το δεξί με το αριστερό. Έπαιξε ένα μισό χρόνο στην Ισπανία στη Μάλαγα. Κοιτάξτε εδώ, χαμηλά ο Πρίντεζης. Διαμαντίδης. Η μπάλα στην καρδιά της ρακέτας Παναθηναϊκού, ο Μάριτς άτσαλα χάνει το θεωρητικά εύκολο καλάθι. Το 0 παραμένει σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει με ένταση. Το πρώτο καλάθι τελικού είναι γεγονός από τον Γιώργο Πρίντεζη. Έρχεται ο Μάτζαρης σε καλύτερη θέση κοντά στην μπάλα και ευκαιρία του Ολυμπιακού να περάσει μπροστά. Ο Πρίντεζης σουτάρει από τη γωνία. Ευστοχή και ο Ολυμπιακός περνά μπροστά με 2 πόντους. Πρίντεζης απέναντι στον Μπατίστ και τον Περπέρογλου. Βρίσκει τον Ντόρσεϊ. Υπάρχει κόψιμο. Νέο κόψιμο. Δεν υπάρχει φάουλ. Πρίντεζης. Καθώς όλη η προσοχή της άμυνας Παναθηναϊκού είναι πάνω στον Ντόρσεϊ. Μένει μόνος του ο Πρίντεζης και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 7 μπροστά ο Ολυμπιακός. 5,5 για το τρίτο δεκάλεπτο. Μάτζαρης. Πρίντεζης με φόρο μπροστά του. Καλάθι και φάουλ από την άμυνα που προσπάθησε να παίξει. Βλέπετε εδώ πάνω στον Πρίντεζη. Μάτζαρης παρενοχλείται από τον Γιασκεβίτσιους. Πρίντεζης Καϊμακόγλου. Και ο Γιασκεβίτσιους κυνηγάει τον Γκέσελ. Αλλά εδώ ο παίκτης του Ολυμπιακού ευστοχή. Σπανούλης για τον Πρίντεζη. Λό.
Ωραία το pick and roll, ο Πρίντεζης από το σημείο του Σπανίου στα στοχή 9-11, ο Ολυμπιακός με ένα 5-0. Ο Σπανούλης έμεινε για λίγο ελεύθερος, ο Διαμαντίδης, ο Πρίντεζης μόνος του για 3. 17-14. Ανεβαίνει ψηλά ο Πάουελ για το screen. Ο Περπέρογλου προς τα μέσα για τον Πρίντεζη, αυτός στο σίδερο, ο Πάουελ δυνατά, μάχη για το rebound, ο Πρίντεζης έρχεται για να κάνει το 71-60. Ο Πρίντεζης θέλει να αποστάρει, υπερέχει σε ύψος του Διαμαντίδη, 2-0 για τους δευτερόλεπτους. Το πρώτο καλάθι με ένα σχετικά εύκολο τρόπο. Ιδιαίτερη προσοχή στην ζώνη άμυνας που εφαρμόζει ο Ολυμπιακός, ενώ στην επίθεση ζήτησε να επιχειρήσουν τα ελεύθερα σούτ όταν υπάρχουν. 4-3 από τον Πρίντεζη. Ολυμπιακός, ο οποίος, Μιχάλη, είναι και με την πλάτη στον τοίχο. Ότι είναι σήμερα τα λάθη ψυχολογικά, δηλαδή. Ψυχολογικά, γιατί πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το παιχνίδι. Αλλά το μετράει αυτό. 2-6-3. Πλησιάζουμε στο τέλος της τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι κράτησε και περισσότερα από τις προηγούμενες. Αν και με αυτά που γίνανε, έχουμε χάσει και τον χρόνο. 46-38. Πεθαρίωδη λάθη, ενώ ο Πρίντεζης θα κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Μου έκανε λίγο περίεργο, γιατί ο Διαμαντίδης προηγουμένως απογοητεύτηκε που αστόχησε στο ένα το τρίποντό του. Ναι. Και πάλι επιμένει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, ο Δημήτρης δεν μας έχει συνηθίσει σε ίδιο στυλ μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να χτυπάει με παίκτη. Στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επίθεση, Γιώργο. Γενικά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, άλλο. Πρίντεζης με τον Περπέρογλου με το αριστερό χέρι. Ο Πρίντεζης έχει τη θύση. Αυτό που θέλω να πω. 4-49 στους 19 ο Πρίντεζης. Μιλουτίνοφ. Στην αδύνατη πλευρά προσπάθησε να βρει τον Μάντζαρη. Πρίντεζης ξεμαρκάριστος. Με αυτό το σουτ, το σήμα κατά τεθέν του Γιώργου Πρίντεζη, ο Ολυμπιακός μειώνει σε 7-4. Ο Χάκετ μάζεψε το rebound και ο Ολυμπιακός έχει τώρα 7 δευτερόλεπτα μέχρι να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο του τελικού. Λοτζέσκι χαμηλά στον Πρίντεζη, εξαιρετική πάσα. Όμορφο τελείωμα. Στην αντιμετώπιση του Ραντούλιτσα παγίδα από την baseline από την αδύνατη πλευρά, μόνο αν υπάρχει μισμάτσι από Γιάννη Σφαιρόπουλο. Θα μετρήσει από την προσπάθεια του Γιώργου Πρίντεζη και ενώ η μπάλα έφτασε με καραμπόλες στα χέρια του υπαρχηγού του Ολυμπιακού, γύρισε την μπάλα στον ψηλό του Ολυμπιακού ο Χάκετ. Ο Πρίντεζης δεν κατάφερε να σκοράρει, πήρε πάλι το επιθετικό rebound ο ίδιος. Νωρίτερα ο κύριος Αναστόπουλος είδε στο instant replay αν ήταν για τρεις το σούτ του Χαραλαμπόπουλου πόντος. Ήταν κατά τα άλλα ο Γιάννης Φερόπουλος είπε στους παίκτες, σταματήστε να μιλάτε με τους διαιτητές, ηρεμήστε και επικεντρωθείτε στο παιχνίδι. Στην επαναφορά ο Μάντζαρης, ο Πρίντεζης προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε, τελείωσε τη φάση με το αριστερό του χέρι. Έβγαλε στο Μάντζαρη στην αδύνατη πλευρά. Επιθετικό rebound από τον Πρίντεζη, ο οποίος επιτέθηκε κατά μέτωπο απέναντι σε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως στην επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Νίκα Λάδης είχε μια εξαιρετική έμπνευση να υψώσει την παλαγιατοκίστα, αλλά αυτός δεν τελείωσε τη φάση. Στη συνέχεια ο Σπανούλης με βουτιά αυτοθυσίας κατάφερε να κερδίσει την κατοχή αφού η μπάλα βγήκε από πόδια παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Πρίντεζης συνεχίζει έτσι όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. 3 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Προσποιήσεις από τον Πρίντεζη. Τελείωμα με το αριστερό χέρι του Γιώργου Πρίντεζη. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 48-52. Απέναντι στον Κίστ τώρα με 4 δευτερόλεπτα. Θέλει να πλησιάσει. Πρίντεζης έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Πήρε ένα πεφιασμένο σουτ. Στο τέλος της επίθεσης του Ολυμπιακού κατάφερε όμως να βρει στόχο και σε αυτό. Ο Καλάθης ασφιχτικά επάνω του άλλαξε με τον Γκίστ. Πάλα χαμηλά στον Μιλουτίνοφ είναι και ο Λοτζέσκι εκεί, ο οποίος διπλώνει στο μαρκάρισμα. Ο Πρίντεζης τελειώνει τη φάση εντός χρόνου. Σπανούλης πάντα με τον Καλάθη και τώρα με τον Γκίστ στην αλλαγή. Ο Πρίντεζης δεν διστάζει για τρεις και δικαιώνεται 8 όλα. Ο Τζέιμς είναι με τον Πρίντεζη, ο Σίγκλετον είναι εκεί. Δεν μπορεί να το σταματήσει γιατί δεν πήγε καν σε βοήθεια. 30-41. Ένας-ένας με τον Γκίστ. Ο Μιλουτίνοφ έβγαλε έξω στον Πρίντεζη. Είχε κλείσει μέσα ο Σίγκλετον για να βοηθήσει. 40-52. Είναι ο Μακλίν με τον Καλάθη. Ο Σπανούλης καταφέρνει να περάσει την μπάλα. Ο Πρίντεζης 4 δευτερόλεπτα απέναντι στον Γκέμπριελ με το αριστερό. 75 όλα. Μία σου και μία μου. Όποιος προηγείται έχει απάντηση. Τώρα ο Λοτζέσκι είναι στο παρκέ στη θέση του Παπα-Νικολάου και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα πάει πάνω στον Καλάθη. 8-13. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα των 5.
Ούτε ο Καλάθης, ούτε ο Ρίβερς, ούτε ο Φελτένε έχουν καταφέρει να σταματήσουν το Σπανούλι. Η έξτρα πάσα στον Ολομόναχο Πρίντεζη. Αυτός δεν μπορεί, αλλά ο Μιλουτίνοφ ανανεώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Η πάσα για τον Πρίντεζη που τελειώνει τη φάση. Υπάρχει και φάουλ. Ο Σπανούλης απέναντι, ο Παπανικολάου για τον Πρίντεζη. 3 δευτερόλεπτα θα μπει μέχρι μέσα. 41-49. Ο Σπανούλης απέναντι είναι ο Παπανικολάου. Επιλέγει τον Πρίντεζη με τον Νίκολσον τον περιμένει στην άμυνα. Ο Πρίντεζης γυρίζει με αυτόν τον μοναδικό τρόπο. Ο Σίγκλετον μένει με τον Σπανούλη. Ο Παπανικολάου για τον Πρίντεζη διαβάζοντας το μίτς μας. Η πάσα από τον Σπανούλη στον Πρίντεζη. Αυτός για τρεις απαντά. 53-58. Βλέπουμε σπουδαίο μάτς στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο. 5 δευτερόλεπτα. Ο Πρίντεζης τον κατεβάζει χαμηλά με το αριστερό και με περιπέτεια. 76 όλα. 10 δευτερόλεπτα. Τώρα απέναντι στο Φώτση, 5 δευτερόλεπτα. Ο Σπανούλης μπαίνει προς τα μέσα. Η πάσα για τον Πρίντεζη. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Στα 3 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός παίρνει το καλύτερο δυνατό από τη φάση. Με τη δημιουργία του Σπανούλη. Σκαστή πάσα, φάουλ από τον Φελντέιν. Καλάθι από τον Πρίντεζη. 77-78. Και έχει δικαίωμα για μία βολή.